Με πολιτικές κουβέντες θα συνεχίσουμε και εμείς εδώ στο στούντιο του 984. Ο υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μπαρυτάκης, και σε πολύ λίγο αναμένουμε, μια μικρή καθυστέρηση υπήρχε, ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης. Τουλάχιστον αρχικά καλημέρα σε εσάς, κύριε Μπαρυτάκη. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλειράκη, καλημέρα στους κρατές του 984. Εύχομαι πάντα υγεία για όλους. Κύριε Μπαρυτάκη, γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί θέτετε τον εαυτό σας σε αυτή την κρίση όλων μας? Ούτως ή άλλως ξέρετε πάρα πολύ καλά τα αυτοδιοικητικά. Θα περίμενε κάποιος δήμαρχος Βιάνου, στη συνέχεια περιφερειακός σύμβουλος, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι θα θέτατε αυτόν αποκλειστικά και μόνο στην υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το έχω ακούσει από πολλούς να το λένε. Εσείς είπατε θα πάω και λίγο παραπάνω στα δύσκολα, με αυτή την έννοια το παλαιό, και θέτεται τον εαυτό σας στην κρίση του καθενός από εμάς. Γιατί αυτό? Όπως το είπατε κυρία Αλγεράκη, πάμε για τα δύσκολα. Πράγματι έχω μια διαρκή θητεία πολλών ετών στην τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Είμαι γνώστης των προβλημάτων του νομού. Ήταν μια πρόκληση, μια δυνατότητα που μου δόθηκε μέσα από την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον Νίκο του Μανδουλάκη, να συμμετέχω στο Εθνικό Ψηφοδέλτιο και να εκπροσωπήσω, αν με επιλέξουν οι πολίτες, τους Ηρακλειώτες, τον νομό Ηρακλείου, στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Έχοντας πάντα στη σκέψη μου ότι έχω τις εμπειρίες, έχω τα εφόδια εκείνα, έχω τις γνώσεις αυτές που απαιτούνται και πρέπει να έχει κάποιος που ασχολείται με την κεντρική πολιτική σκηνή, με βάση αυτά θεώρησα και εγώ ότι μετά από την πρόταση του Προέδρου ότι θα ταχθώ σε αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να συνεισφέρω από μια άλλη πλέον θέση, από ένα άλλο πόστο της κεντρικής πολιτικής σκηνής για το νομό μου, αν και εφόσον οι πολίτες με επιλέξουν. Τι θέλετε να πείτε με όλο αυτό εδώ το παραπάνω, γνωρίζοντας τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή γνωρίζοντας το διεκδικό ή έχοντας την εμπειρία του τι σημαίνει κερδίζω, πετυχαίνω, πιέζω, τι? Κοιτάξτε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το μεγάλο σχολείο. Είναι αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, πώς να βρεις τα χρήματα, πώς να υλοποιήσεις κάποιο έργο, πού να απευθυνθείς, πού να τρέξεις. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Δουλειράκη, για τον καθένα από εμάς να γνωρίζει όλο αυτό το τοπικό πολιτικό γίγνεσθε και πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα διάφορα θέματα. Με αυτό που λέτε, βέβαια, ξέρετε κάτι άλλο τώρα που έρχεται ως φυσικός συνειρμός ή φυσική συνέχεια στη σκέψη, ότι εφόσον επιλεγείτε και σας επιλέξει ο πολίτης της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου να μπείτε στη Βουλή, ότι για εσάς, έτσι όπως το λέτε, δεν θα υπάρχει περίοδος χάριτος ούτε μίας ημέρας ή δύο ημερών, 100 ημερών. Θα σου λέει Παύλου Μπαρυτάκη, είπες ότι εσύ έχεις την εμπειρία, γνωρίζεις, διεκδικείς και δεν έχει τέτοια. Σαφώς, είμαι γνώστης αυτού του γεγονότος. Ένας μαχόμενος πολιτικός και αυτοδιοικητικός όπως είμαι εγώ, η επόμενη μέρα της εκλογής μου είναι η επόμενη μέρα της δουλειάς. Τα προβλήματα είναι γνωστά, που πρέπει να εστιάσουμε, πώς πρέπει να τα δρομολογήσουμε, και από εκεί πέρα, από τη θέση που θα μετάξουν οι πολίτες, εφόσον οι πολίτες είναι κριτές, αυτοί θα επιλέξουν. Δεν ζητάμε περίοδο χάριτος. Άλλωστε, είμαστε ένα κόμμα το οποίο διεκδικούμε να έχουμε ένα σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέση ειδική πολιτική σκηνή, και με βάση τις δυνατότητες που έχω θα ανταποκριθώ και βεβαίως άμεσα. Και ξέρετε, αυτό το οποίο πρέπει όλοι εμείς οι πολιτικοί να κάνουμε είναι να έχουμε αυτή την αμεσότητα με τους πολίτες. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να συνομιλείς με τους πολίτες, να μπορείς να συνομιλείς με τους φορείς, με την αυτοδιοίκηση, και να έχεις μια προσπάθεια να αναδεικνύεις τα θέματα και να επιλύεις τα θέματα. Δεν είναι μόνο να τα αναδεικνύουμε, είναι και να δίνουμε λύσεις, τις βέλτιστες δυνατές λύσεις όπου είναι δυνατόν. Βέβαια, την ευθύνη πάντα, το μαχαίρι που επώνει, το έχει κάθε κυβέρνηση. Αυτή είναι που θα αποφασίσει, αυτή είναι που θα κατανέμει τους πόρους, αυτή είναι που θα λύσει ή δεν θα λύσει προβλήματα. Άρα η κυβέρνηση ασκεί την πολιτική, η αντιπολίτευση ελέγχει, η αντιπολίτευση αναδεικνύει, διεκδικεί, και πάντα πρέπει να σηκώνει, ας το πούμε έτσι, ψηλά τον πύχη των διεκδικήσεων
για την ανάπτυξη ενός τόπου ή την επίλυση των προβλημάτων. Το ακούσατε στην αναφορά μου και στην αρχή, μπαίνοντας σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, κύριε Μπαριτάκη, ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, πολιτική αντιπαράθεση, η οποία πολλώνει γενικότερα το κλίμα με τεχνολογικές συνεργασίες, κοστολόγηση προγραμμάτων, αλλά κοστολόγηση προγραμμάτων, ξέρετε, για καθαρά πολιτικούς λόγους αντιπαράθεσης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, άρτη ευθύς και ο κύριος Επιτροπάκης, θα τον καλωσορίσουμε μόλις τακτοποιηθεί και εκείνος, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που τελικά, κατά την άποψή σας, δεν συζητείτε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, γιατί έχουμε ακούσει πολλά άλλα εκτός από αυτά. Τι είναι που πρέπει να ακούσουμε? Εσείς τι εκτιμάτε ότι δεν συζητείτε? Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλώς σας βρήκα και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Επιτροπάκη. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε Παύλο, φίλε Δήμαρχε, πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση. Ωραία. Είμαστε στην Γιώργο την αυτοδιοίκηση και ο Γιώργος είναι στον Δήμαρχο Κανόνα Ερουσίων. Έχει διτεύσει αυτός και έχει την εμπειρία της. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, βέβαια. Τα ίδια ερωτήματα θα τεθούν στη συνέχεια, λοιπόν, και στον κύριο Επιτροπάκη. Τι δεν συζητείτε για εσάς? Καταρχήν, για μένα δεν πρέπει να πάμε σε μια πλειοδοσία προγραμμάτων. Όχι 50 δις, όχι 80 δις, όχι 20 δις, κλπ. Δεν νομίζω ότι αυτά είναι που θέλει να ακούσει ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης πρέπει να ξέρει την πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα, που υπάρχει στην οικονομία και τι μπορεί και τι τον περιμένει την επόμενη μέρα. Θέλει άμεσες και ρεαλιστικές λύσεις. Λύσεις, κυρία Δουλειράκη, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του, με την ακρίβεια, με το ενεργειακό κόστος, με τα καύσιμα που έχουν πάει στα ύψη, οι τιμές, που επηρεάζουν τη σειρά των καταναλωτικών αγαθών. Θέλει να δει τι θα γίνει με τη σύνταξή του, τι θα γίνει με το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν έχουν λυθεί όλα αυτά? Όχι, βέβαια. Μα εδώ ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ότι τώρα θα στηρίξει, μετά από 4 χρόνια θα στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα ακούμε ότι θα αυξηθούν οι μισθοί στα 1.500 ευρώ. Τώρα ακούμε ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις. Τώρα ακούμε διάφορα. Κοιτάξτε, η παροχολογία σε έναν βαθμό κουράζει. Σας είπα, δεν είμαστε στις εποχές της δεκαετίας του 90 ή του 2000. Είμαστε πλέον το 2023 και πρέπει να είμαστε σωστοί, υπεύθυνοι, να κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια, τι μπορούμε να του κάνουμε και τι μπορούμε να επιλύσουμε σε αυτά τα οποία αντιμετωπίζει. Τα πολλά λόγια, τα φουσκώματα, τα υπερκοστολογημένα προγράμματα, εγώ θεωρώ ότι μόνο προβλήματα μπορεί να φέρουν, γιατί και να υλοποιηθούν δεν θα μπορέσουν από τη μια, αλλά και αν υλοποιηθούν, αυτά δεν γίνονται με μαγικά ραβδάκια. Από κάπου πρέπει να βρεθούν φόροι, από κάπου πρέπει να εισπραχθούν τα χρήματα αυτά ενδεχομένως για να δοθούν. Άρα, σας είπα, ρεαλιστές, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ, ένα σωστό, ρεαλιστικό πρόγραμμα με βάση τα δεδομένα πάντα της οικονομίας. Είμαστε μέσα από πολλά χρόνια περιπέτεια στα οικονομικά μας και το να δίνουμε σήμερα και να αναφέρουμε προγράμματα, να αναφέρουμε διάφορα σενάρια τα οποία και δεν μπορούν να υλοποιηθούν και προβλήματα θα φέρουν στην οικονομία, θεωρώ ότι δεν απασχολούν τον κόσμο. Μάλιστα. Η καθημερινότητα, η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, οι τιμές των καυσίμων, η υγεία του, οι υποδομές του. Οι ρεαλιστικές λύσεις με τις δυνατότητες που έχουμε για εκείνα τα οποία μας απασχολούν σήμερα. Αλλά φαντάζομαι και με βάση τον προγραμματισμό που θα πρέπει να υπάρχει για αύριο. Ναι, μεν το σήμερα, αλλά διεκδικείς πάντα και το αύριο σου να είναι καλύτερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε σταματήσει και να ονειρευόμαστε και να προγραμματίζουμε και να σχεδιάζουμε και να κάνουμε πράγματα για το αύριο. Και δεν ξέρω αν απλά αυτό το εφήμερο κάνει καλό και σε εμάς τους ίδιους, σαν οντότητες, σαν ανθρώπινες μονάδες, κύριε Μπαριτάκη. Κύριε Επιτροπάκη, ερώτησα να πούμε για άλλη μια φορά, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Επιτροπάκης. Ρώτησα τον κύριο Μπαριτάκη και απευθύνω και σε εσάς αρχικά το ίδιο ερώτημα. Γιατί να θέλεις να φύγεις από την τοπική αυτοδιοίκηση όταν έρχεσαι σε άμεση επαφή με τον κόσμο, αναγνωρίζεις τα προβλήματα, γνωρίζεις τα προβλήματα, παλεύεις για τα προβλήματα, διεκδικείς περισσότερα πράγματα για τα προβλήματα, βλέπεις τον άλλο πολύ περισσότερο στα μάτια και ξέρεις ποια είναι η ζωή του σήμερα, για να πας στη Βουλή, στην υψηλή πολιτική σκηνή? Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι ήτος μέσα στο εντόχιες να ασχοληθούμε στους ανθρώπους.
Εγώ τουλάχιστον έτσι έχω μάθει από τα χρόνια που ήμουν αφηρητής, να είμαι εθελοντής γιατρός σε διάφορες οργανώσεις, εθελοντές, γιατρούς του Αιγαίου. Δεν θυμάμαι σε πόσα νησιά, σε όλα τα νησιά της Ελλάδας έχω πάει, σε άγρες γραμμές. Στην Αρχιεπισκοπή της Κρήτης, εθελοντής γιατρός. Είναι θέμα να έχεις διάθεση προσφοράς. Άλλωστε, εγώ τουλάχιστον δουλειά έχω, όπως ο κύριος Μπαρετάκης. Δουλειά έχουμε να κάνουμε. Εκείνο το οποίο είναι να έχεις διάθεση προσφοράς. Όπου και να είσαι, τον άνθρωπο θα το κοιτάς στα μάτια και θα τον προσφέρει να τον βοηθήσεις. Θεωρώ ότι από τη θέση αυτή θα μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο τον κόσμο και να δώσω περισσότερες λύσεις. Αυτός είναι ο μόνος λόγος και κανένας άλλος. Αυτό. Αυτό. Το θεωρώ ότι είναι διάθεση προσφοράς. Δεν έχει να κάνει. Το δέχομαι έτσι όπως το λέτε. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Αυτό που θέλει να προσφέρει μπορεί να προσφέρει και από την αυτοδιοίκηση. Η προσφορά είναι στάση ζωής, λέτε. Αυτό ακριβώς, απόλυτα. Όπως ο εθελοντισμός, όπως λέω εγώ. Τι είναι αυτό που δεν συζητείτε κατ' εσάς σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Γιατί το κλίμα πολλώνεται με ευθύνη των ιδίων των πολιτικών αρχηγών τις περισσότερες φορές, διότι πάμε σε εκείνα στα μεγάλα στα τρανά να δείξουμε τα επιτεύγματα του ενός και του άλλου σε αυτή την άκρατη παροχολογία, αλλά το σήμερα και αυτό που είπα πριν από λίγο και από εκεί θέλω να το ξεκινήσετε, το ότι το σήμερα μου είναι δύσκολο, δεν προγραμματίζω, δεν σχεδιάζω, δεν ονειρεύομαι για το δικό μου αύριο, αυτό είναι που πειράζει τον περισσότερο κόσμο. Για εσάς τι είναι αυτό που δεν συζητείτε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Εγώ σας είπα τι είναι αυτό που κρίνω από τον κόσμο. Να ακούσουμε λοιπόν, εσάς. Εγώ θα σας απαντήσω όσο μπορώ πιο πολύ σε αυτά και αυτά που ο κ. Μπαρετάκης. Καταρχήν πιστεύω ότι η δημοκρατία πιάνει όλο το φάσμα της σφαίρας που απασχολεί την κοινωνία σήμερα. Τα πάντα συζητάει και έχει πρόγραμμα για όλα. Το ότι έχει επιλεχτεί στον πολιτικό διάλογο να επικεντρωνόμαστε, πείτε γιατί είναι και θέμα πώς αντιδρά και αντιπολίτευση ακόμα και ο κόσμος σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα είναι άλλο θέμα. Πάντως η Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και δράση προηγούμενη διακυβέρνηση για όλο το φάσμα των προβλημάτων. Το ότι είναι μια δύσκολη περίοδος είναι πραγματικό αυτό που λέτε, αλλά να θυμηθούμε κάτι. Ήταν μια δύσκολη περίοδος γιατί είχαμε μια πανδημία πρωτόγνωρη, μια στα 100 χρόνια συμβαίνει. Έπεσε αυτή η διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας και είχαμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας και μια ενεργειακή κρίση. Αυτά δεν οφείλεται σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, οφείλεται ξεκάθαρα σε παράγοντες εξωγενείς. Αυτά δημιουργούσαν πρόβλημα και στην οικονομία και στις ανθρώπινες σχέσεις πανδημία και στη ζωή μας, στην ποιότητα ζωής, στην ψυχή μας υγεία. Λοιπόν, τι ήθελε λοιπόν αυτή η κυβέρνηση έκανε σε αυτά τα δύσκολη περίοδο της πανδημίας? Προσπάθησε να στηρίξει την κοινωνία. Στήριξε εργαζόμενους, στήριξε εργοδότες, προσπάθησε να στηρίξει την κοινωνία. Μιλήσαμε για δημόσια υγεία πριν. Στη δημόσια υγεία δεν είναι όλα ρόδινα. Γιατρός είμαι, το γνωρίζω από 20 χρόνια τώρα, είμαι 10 χρόνια είμαι στο δημόσιο τμήμα υγείας, 10 χρόνια στο ιδιωτικό τομέα. Πάντα θυμάμαι η δημόσια υγεία έχει προβλήματα. Μέσα στην πανδημία όμως τι συνέβη, πραγματικά νούμερα σας λέω, εγώ σας λέω εξωπραγματικά, από το 2019 μέχρι το 2023. Σε επίπεδο κρίση είχαμε αύξηση του προσωπικού 20%. Προχθές ήμουν στο Διοικητικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και μου είπε το νούμερο ότι αυτό που είχε ο Σχαλιατάκης, από το 20 στο 23 είχαμε 23% περισσότερο προσωπικό. Θα μου πείτε, φτάνει αυτό προσωπικό για να δουλέψει το δημόσιο σύστημα υγείας? Όχι. Θέλουμε ακόμα περισσότερο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε ενισχύσει τον προσωπικό ιατρό. Έχουμε δώσει κίνητρα σε γιατρούς, πραγματικά κίνητρα. Και κίνητρα όχι με τον προσωπικό γιατρό, αλλά γενικότερα κίνητρα για να μην στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αύξηση των μισθών στους γιατρούς. Αύξηση του επιδόματος όσους εγγράψουν στον προσωπικό γιατρό γιατί να ενταχθούν στο σύστημα. Θέλουμε ακόμα περισσότερο, βέβαια. Θέλουμε περισσότερο προσωπικό στη δημόσια υγεία. Και αλλήλω να πούμε δημόσια υγεία το πρόβλημα θα λυθεί ποτέ. Δεν θα λυθεί, το λέω εγώ. Και 10.000 προτείνω να πάρουμε και 20. Και αν βρούμε τους γιατρούς να πάρουμε και προσωπικό. Διότι ξέρετε. Σήμερα είναι διπλασιασμένες οι μέθα από ό,τι παλαιότερα. Εντάξει, λόγω της πανδημίας. Καλά έγινε, πρέπει να γίνει. Μπορούσαμε να τις τριπλασιάσουμε, όχι. Και γιατί δεν μπορούμε? Γιατί υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι στην Ελλάδα να μπορούν να στελεχώσουν τους μεθ. Υπάρχουν λοιπόν και προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε αντικειμενικά.
Θα πω γρήγορα δύο πράγματα γιατί ακόμα. Γιατί δεν μένουνε, θέλετε να πείτε, στην Ελλάδα. Δεν έχω, ξέρω αν έχουμε κιόλας. Αν έχουν φύγει τόσο πολλοί ανεσιολόγοι. Αν έχουν φύγει πόσοι εκατό. Πρόσφατα πήραν ειδικότητα τρεις στο πανεπιστημιακό και επέλεξαν να φύγουν. Και γιατί να μείνουν σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, επειδή μου το κάνατε ως κέντρο αναφορά στο πανεπιστημιακό. Τι θα πει 2023, αυξήθηκε κατά 20% το προσωπικό. Δηλαδή, από πού προκύπτει και πώς προκύπτει αυτό. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αυτό δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι φωνάζουν και βγαίνουν από τα νοσοκομεία και λένε ότι με το εντέλεσθε φεύγουν οι γιατροί και πάνε από τη μία μονάδα στην άλλη, σηκώθηκαν ένα πρωί και είπαν ότι ξέρετε, εμείς αποφασίσαμε σήμερα να τα βάλουμε με έναν υπουργό, με μία αναπληρώτρια υπουργό. Εκείνη η εγκύκλιοση καινούργια η οποία, την οποία πήραν πίσω άρον-άρον, που έλεγε ότι ξέρετε, στον τομέα ειδικότητες όλων των γιατρών για να βλέπουν όλα τα περιστατικά. Και αυτό είναι μέσα στην αύξηση του 20%, δηλαδή επειδή δεν το καταλαβαίνω. Τα νούμερα είναι πραγματικά. Δεν μπορώ να τα πιάνω. Τα νούμερα δεν είναι πραγματικά. Υπάρχει αύξηση προσωπικού. Θέλουμε περισσότερο. Θέλουμε περισσότερο. Ένα να ολοκληρώσω. Ήθελα να το εξειδικεύσει, να το πάει στο κομμάτι τη υγεία. Θέλουμε περισσότερο προσωπικό. Θέλουμε περισσότερο προσωπικό. Μετακινήσει ιατρών. Ακούστε τώρα. Χρόνια τώρα. Γιατρό από την Αγία Βαρβάρα πάει και εφημερεύει στη Βιάννου. Όχι με τη σημερινή κυβέρνηση. Χρόνια τώρα. Αυτό δεν είναι. Αυτές οι μετακινήσεις εσωτερικές δεν είναι τωρινές. Είναι αφαιρούμενο το γίνονται πάντα. Τώρα θέλουμε να το αναδείξουμε για λόγους αντιπολιτευτικούς. Δικαίωμά του να το κάνει, όπως θέλει ο καθένας. Αυτά είναι που δεν συζητάμε. Γιατί το ερώτημά μου ήταν τι είναι αυτό που κατά την κρίση σας δεν συζητάμε σήμερα. Και είπατε ότι θέλετε εμείς, να του δώσετε μια γενική και το εμείς συζητάμε για πολλά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία συζητάει για πάρα πολλά θέματα. Μιλάει για τα προνοιακά επιδόματα που τα αύξησε για πρώτη φορά 20%. Μιλάει για τον προσωπικό βοηθό. Ποιο το λέει στην προεκλογική περίοδο, όσοι έχει ξεκινήσει πιλωτικά στην Αττική ο προσωπικός βοηθός, πώς άτομα έχουν αναπηρία ή έχουν άτομο με αναπηρία σπίτι τους και έχουν ανάγκη προσωπικό βοηθό και πληρώνουν τσέπη τους. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά είναι δημοσιοποιήσει και εντάξει πρόγραμμα. Και ένας μεγάλος αριθμός προσωπικού βοηθού υπάρχει. Αυτό δεν είναι δικιά μου τώρα εφεύρεση, υπάρχει πραγματικότητα και ξεκινάει. Και πολλά άλλα θέματα τα οποία. Μπορεί ο κόσμος να μην θέλει να συζητήσει στην πολιτική σήμερα. Καθημερινότητα και υγεία, λοιπόν, λέτε κύριε Πιτροπάκη, ότι είναι εκείνα τα θέματα τα οποία κρίνετε εσείς ότι είναι τα μείζωνα. Ορίστε, κύριε Μπαρυτάκη. Κοιτάξτε, για τη δημόσια υγεία που το ΠΑΣΟΚ είναι υπερήφανο που καθιέρεσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ενίσχυσε, το στήριξε και πραγματικά προσέφερε στον Έλληνα πολίτη σε όλη την επικράτεια υπηρεσίες υγείας. Μην ξεχνάτε και εκείνο το οποίο σας λένε ότι επί εποχής Παπαδόπουλου ότι ξεκίνησε. Αλέκου Παπαδόπουλου, να ξυλώνετε το pullover τη δημόσια υγεία. Έγινε μια προσπάθεια να ισορροπήσει το σύστημα. Ακούστε να δείτε. Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν υπέρ της, του Εθνικού Συστήματος Δημόσιας Υγείας. Βεβαίως πέρασε και δύσκολες στιγμές όταν η χώρα ουσιαστικά έφτασε στα όρια της χρεοκοπίας από την κυβέρνηση Καραμαλή με δυσκολίες και σε αυτό δεν λέει κανείς το αντίθετο, όμως παρά τα αυτά το Δημόσιο Υγείας πάντα ήταν στην πρώτη θέση της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα μπορεί να λέει ο κ. Επιτροπάης ότι αυξήθηκαν οι θέσεις, όμως σε τι, πού αυξήθηκαν οι θέσεις? Σε οργανόγραμματα τα οποία δεν τηρούν τις προϋποθέσεις. Είναι παλιά τα οργανογράμματα των νοσοκομείων μας. Δεν τηρούν λοιπόν τις προϋποθέσεις. Αν λοιπόν βλέπουμε ένα οργανόγραμμα το οποίο προβλέπει 1.000 εργασίες, ενώ έπρεπε να είναι 2.000 και λέμε ότι τις 1.000 κάναμε 1.100, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι για να λέμε και τα νούμερα και να μην τα παρουσιάζουμε όπως θέλουμε. Τώρα οι γιατροί. Οι γιατροί γιατί φεύγουν, κυρία Δουλγεράκη? Γιατί δεν έχουν κίνητρα. Γιατί δεν έχουν τις αμοιβές τις οποίες θα έπρεπε να έχουν φροντίσει να έχουν δώσει. Δεν έχουν το μισθολόγιο. Δεν παίρνουν το επικίνδυνο και το ανθυγινό που θα έπρεπε να παίρνουν οι γιατροί. Οι λίστες των χειρουργείων και στα μεγάλα νοσοκομεία φτάνουν ακόμα και στο χρόνο για να πάει ένας πολίτης να κάνει την επέμβασή του. Είναι θέματα καθημερινότητας που τα βλέπουμε, τα αντιμετωπίζουμε, τα ραντεβού, η λίστα των ραντεβού, ειδικά σε κάποιες ειδικότητες καθυστερούν πάρα πολύ. Μόλις θα σημαίνουν ελλείψεις. Είναι ελλείψεις. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε γιατί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν έχει ένα προγραμματισμό στα θέματα να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Και ο τελευταίος νόμος τι γίνει? Ουσιαστικά πάει να κάνει την ιδιωτικοποίηση μέσα από τις δημόσιες δομές υγείας. Δηλαδή, ό,τι σημαντικά οι γιατροί ραντεβού θα έχουν, θα γίνονται επιπληρωμή. Αυτό είναι.
Εμείς δεν θέλουμε να τρέχει το σύστημα υγείας. Θέλουμε να ενισχυθεί το σύστημα υγείας και σε έμψυχο και σε υλικοτεχνητές υποδομές για να μπορέσει να παίξει τον πραγματικό ρόλο στον Έλληνα πολίτη. Μπορεί να γίνει, αν υπάρχουν τα κίνητα και αν υπάρχει θέληση. Εδώ μιλάμε το Ταμείο Ανάκαψης, που όλες οι χώρες δίνουν 8 με 10% Ταμείο Ανάκαψης πάνω στην υγεία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δίνει μόνο το 2%. Και αυτά όχι για το προσωπικό, αλλά το δίνει στην ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή σε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τις χρηματικές υποδομές. Βλέπουμε λοιπόν τη διαφορά με την οποία αντιμετωπίζεται το σύστημα υγείας. Και επειδή μιλάμε για τον προσωπικό βοηθό, βεβαίως είναι μια δομή, όμως έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Να πούμε τις δομές που έφερε στην ελληνική κοινωνία το ΠΑΣΟΚ, να πούμε για το θεσμό των ΚΑΠΗ, να πούμε για τους παιδικούς σταθμούς, για τις κοινωνικές δομές που έχουν γίνει από πόσα χρόνια και πόσα έχουν προσφέρει, που έχουν πραγματικά βελτιώσει και έχουν ποιοτικά αναβαθμίσει τη ζωή των πολιτών και της οικογένειας. Μην λέμε τώρα ότι μετά από τόσα χρόνια ένας θεσμός που έπρεπε να έχει προηγηθεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια μπήκε τώρα σε πειραματικό στάδιο και δεν έχει ενισχυθεί στην ευρύτητα που θα έπρεπε να έχει δοθεί. Μία νοτελεία. Στην χθεσινή Νέα Κρήτη, πρωτοσέλιδο Νέα Κρήτης, μιλούσαμε για την γαλέρα μέσα στους χώρους εργασίας. Για να σας πάω ευθύς αμέσως σε μια αγορά εργασίας, ένας φαύλος κύκλος, πραγματικά πολύ πολύ δύσκολος, και όχι μόνο σε ένα χώρο. Απλά εδώ εντοπίζονται πολλά προβλήματα εξαιτίας του ότι ξεκίνησε η τουριστική περίοδος, αλλά η αγορά εργασίας πραγματικά αυτή την ώρα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και σας δίνω και το σημερινό, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Εφιάλτη στις κουζίνες, οι πρώτες καταγγελίες από τον τουριστικό κλάδο της Κρήτης για ψυχολογική βία. Αποχώρησε μάγειρας γιατί δεχόταν καθημερινό μπούλινγκ από τον επίσης σεφ προϊσταμενό του. Εξαναγκάστηκε σε παρέτηση επί χρόνια υπάλληλος τουριστικής επιχείρησης από την κακή συμπεριφορά του αφεντικού του. Οι 6 στις 10 γυναίκες εργαζόμενες θύματα λεκτικής βίας. Δεν θέλουν να δουλέψουν σε ξενοδοχεία οι φοιτητές το καλοκαίρι. Υπολογίζεται ότι θα εργαστούν μόλις 1000 στο Ηράκλειο. Αυτό είναι ένα δείγμα, απλά ένα δείγμα. Η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βρουν δουλειά και δεν μπορούν να βρουν δουλειά εξαιτίας των συνθηκών εργασίας. Υπάρχουν εκείνοι που πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν. Κύριε Πιτροπάκη, τι την επόμενη μέρα, αυτό παράδειγμα. Ως παράδειγμα το έφερα, για να μην μείνουμε μόνο εκεί. Η αγορά εργασίας έχει προβλήματα στο σύνολό της. Καταρχήν, εδώ να διαχωρίσουμε ένα πράγμα. Δηλαδή, όπως το βλέπω εγώ σαν άνθρωπος, ως πολιτικός, να διαχωρίσουμε το ποινικό κομμάτι. Το ποινικό κομμάτι από το εργασιακό και από το κυβερνητικό. Δηλαδή, εδώ, όταν κάποιος κάνει λεκτική βία ή κάτι άλλο κάνει, τότε είναι θέμα του ποινικού κώδικα. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι εργασιακό. Την πολιτική σας θέση χρειαζόμαστε. Πολιτική μου θέση, όχι αλλά την να ανθρώπινη. Να μην βλέπουμε ανθρώπινες συμπεριφορές και τις κολλάμε όλες προεκλογικά σε κόμματα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία την περίοδο πέρασε. Ενίσχυσε την εργασία. Μειώθηκε η ανεργία σε πραγματικά νούμερα. Μειώθηκε η ανεργία. Είχαμε αύξηση σε προσωπικό. Προσπάθησε και έβαλε νόμους που είχαμε αντιδράσει από τον τομέα της εστίασης, που βάλαμε 40 ώρες. Και είχαμε αντιδράσει, θέλανε περισσότερες ώρες να εργάζονται, υπερορίες και οι εργαζόμενοι, πολλές φορές και οι εργοδότες. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό 20% συμπεριφερόμενο αυτού και τους υπόλοιπους μισθούς και το Ταμείο Ενεργείας. Όλα αυτά είναι κινήσεις και πράξεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους. Το ότι υπάρχουν συμπεριφορές από προϊσταμένους, από σεφ, από αφεντικά, τα οποία είναι ίσως ψυχικά διαταραγμένοι, αυτό δεν έχει να κάνει. Και αυτό υπάρχει πλαίσιο νομικό το οποίο το καλύπτεται. Κύριε Μπαρτάκη. Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι καταδικαστές και θεωρώ καταδικαστές και από το σύνολο και των εργοδοτών, των συλλογικών οργάνων των εργοδοτών. Βεβαίως είναι και το πλαίσιο των ελέγχων του ελεκτικού μηχανισμού που δυστυχώς δεν γίνονται ελέγχοι, είναι προστελεχωμένες ελεκτικές υπηρεσίες και πολλές φορές ευνοεί, δηλαδή αποθασύνονται κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους εργαζόμενους με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Βεβαίως είναι θέματα τα οποία
από τον Τεπίνκι. Αυτά τα θέματα πρέπει να αναδεικνύονται, πρέπει να καταγγείλονται και να επεμβαίνουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί στο μέτρο που τους αφορά, έτσι ώστε να σταματούν και να μην έχουμε τέτοιου είδους συνθήκες στην αγορά εργασίας. Τα εργασιακά δικαιώματα, κυρία Δουλειράκη, πρέπει να είναι σεβαστά. Και ο εργαζόμενος πρέπει να αμείβεται. Πρέπει να παίρνει αυτό το οποίο εργάζεται, αυτό που δουλεύει. Ο τουρισμός σαφώς είναι το πλεονέκτημά μας εδώ στην Κρήτη. Τα ξενοδοχεία μας, ο τουρισμός, θέλουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Αυτό για να γίνει, χρειαζόμαστε εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι. Θα πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε, να προστατεύουμε τα δικαιώματά τους, το ωράριο εργασία τους, την εργασία την οποία ενδεχομένως πολλές φορές κάνουν πέρα του συμβατικού ωραρίου, η οποία πρέπει να αμείβεται και να αναδεικνύονται. Θεωρώ ότι και οι εργοδότες και οι ξενοδόχοι έχουμε σωστούς επαγγελματίες, η πλειονότητα είναι σωστοί επαγγελματίες. Τα λίγα αυτά περιστατικά που υπάρχουν πρέπει να πατάσσονται από την αρχή. Και σας είπα, είναι θέμα και των ελεκτικών μηχανισμών. Πρέπει να. Που τους είδατε πού. Και θέλω να μου απαντήσει και ο κύριος Επιτροπάκης στη συνέχεια. Δεν υπάρχουν. Αυτό είναι, ότι υπάρχει αυτή η ασυδοσία που κάνει κάποιους τους κακούς αυτούς τους εργοδότες να αποθρασύνονται και να δημιουργούν αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορούμε να πάμε με ελεκτική βία, δεν μπορούμε να πάμε με βρισκές, δεν μπορούμε να πάμε με κακοποιήσεις στον εργαζόμενο. Λες και είμαστε στην εποχή της γαλέρας ή την εποχή των δούλων. Αυτά έχουν περάσει. Σεβόμαστε εργατικά δικαιώματα. Βεβαίως, γιατί δεν είδαμε, είπε και ο αγαπητός Γιώργος με το Ταμείο Ενεργείας. Πούντο. Πρέπει να επανέλθει στους 6-6,5 μήνες που ήταν παλαιότερα. Έχει μείνει καθυλωμένο εδώ και πολλά χρόνια. Ο ξενοδοχοπάλληλος, ο υπάλληλος στον τουρισμό θα πρέπει να έχει ένα αξιοπρεπέστατο ταμείο ανεργίας για όσο διάστημα είναι στην ανεργία, μέχρι να ξαναπιάσει πάλι τη δουλειά του. Και όχι μόνο αυτό που έχει μείνει από την εποχή των μνημονίων, το ελάχιστο αυτό που έμεινε, αλλά αυτό τώρα πλέον πρέπει να επανέλθει. Είναι μια προτεραιότητα που πρέπει να επανέλθει. Εργασιακά δικαιώματα, μισθοί, και εμείς λέμε το εξής: συλλογικές συμβάσεις. Είμαστε υπέρ των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Μετά από πολύ μεγάλη πίεση, η κυρία Δουλγεράκη δέχτηκε πριν από μερικές μέρες, 5-6 μέρες είναι, που έκανε υποχρεωτική, να τα λέμε αυτά, κηρύχθηκε υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση των εργοπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, μετά από αγώνες, μετά από προσπάθεια που έκανα. Μα όλες οι συμβάσεις πρέπει να είναι υποχρεωτικές. Αλλιώς, αν υπάρχει μια συλλογική σύμβαση απλά για τη θεωρία, ακριβώς, είναι θεωρία. Διότι δεν είναι μέλη όλοι, διότι δεν τηρείται. Άρα, ναι, συλλογικές συμβάσεις οι οποίες θα γίνονται άμεσα υποχρεωτικές από το Υπουργείο Εργασίας και όχι αυτό που γίνεται σήμερα, και έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να αγωνίζονται για το αυτονόητο για να πάρουν μια σύμβαση υποχρεωτική. Ατηρούν τα εργατικά δικαιώματα και βεβαίως θέματα 8ωρο κτλ. Κύριε Επιτροπάκη, ελεγκτικοί μηχανισμοί, ενίσχυση εργασίας αντί επιδόματα ανεργίας και τα υπόλοιπα τα επιδόματα, δηλαδή Fuel Pass, Market Pass και όλα τα υπόλοιπα, ένας σταθερός μισθός για τους ανθρώπους της αγοράς, για όλους τους εργαζόμενους, και βέβαια αυτό που αναφέρθηκε τελευταίο, υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εσείς τι λέτε? Λοιπόν, καταρχήν όλα αυτά τα Fuel Pass, όλα τα επιδόματα, γιατί δόθηκαν? Διότι ζήσαμε έκταση, γιατί εδώ στις ενίσχυες, ας πούμε, σε ΔΕΗ, σου λένε ΔΕΗ, διότι ζήσαμε κάποιες έκτασες καταστάσεις εξουσιανής, έτσι, ενεργειακή κρίση, έπρεπε να παρέμβει άμεσα η κυβέρνηση να βοηθήσει τους ανθρώπους. Οπότε τι έκανε? Προσπάθησε να δώσει γρήγορα κάποια. Είστε ικανοποιημένος? Κανείς είναι ικανοποιημένος. Μα δεν είμαστε ικανοποιημένοι όταν έχουμε πληθωρισμό. Με αυτή την πολιτική. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι όταν έχουμε πόλεμο και υπάρχει ενεργειακή κρίση. Πολύ λογικό, και αύξηση του τιμού του πετρελαίου. Είμαστε όλοι δυσαρεστημένοι. Αλλά η προσπαθή κυβέρνηση, και είμαι ικανοποιημένος στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, να βοηθήσει την κοινωνία. Αυτό κάνει με αυτά τα επιδόματα, τα οποία προφανώς δεν θέλουμε να έχουμε μόνιμο χαρακτήρα. Θέλουμε να ισορροπήσει ξανά η αγορά. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι να δίνουμε 800 ευρώ στον εργαζόμενο και επιστρεπτές προκαταβολές στους καταστηματάρχες. Όμως τα δώσαμε για να τους κρατήσουμε όρθιους. Και τους κρατήσαμε όρθιους. Δεν θέλαμε να έρθουν ένα σπίτι τους κλεισμένοι. Θέλαμε να είναι στην παραγωγή μέσα. Εγώ έμεινα λίγο σε αυτό το οποίο αναφέρατε για τους παρόχους και για την αγορά ενέργειας, διότι η ακρίβεια και τα παραπάνω δεν λέγονται, και αυτά τα οποία μπαίνουν ως αυξήσεις δεν λέγονται, και η ρήτρα αναπροσαρμογής, και αυτή μεταφράστηκε σε αυξήσεις, απλά έφυγε το κομμάτι ρήτρα αναπροσαρμογής το οποίο πείραζε. Τα ξέρετε όμως όλα αυτά?
Όλα τα ξέρουμε. Και όλοι τα ξέρουμε όλα. Ο καθένας εστιάζει όπου θέλει ενδεχομένως. Εκείνο που είναι πραγματικό γεγονός, ότι σημαίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε και έδωσε λύσεις σε προβλήματα τα οποία ήταν εξωγενή και πρωτόγνωρα. Πανδημία κάθε 100 χρόνια γίνεται. Τώρα έτυχε. Πόλεμος στην Ευρώπη έγινε πριν 50-70 χρόνια. Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο στην απασχόληση, ενίσχυση απασχόληση. Στην περιφέρεια Κρήτης, περίπου 7.000 ωφελούμενοι μέσω προγραμμάτων απασχόλησης, εκ των οποίων 3.500 νέες θέσεις εργασίας. Συνολικά δόθηκαν 74 εκατομμύρια στην Κρήτη για προγράμματα απασχόλησης, κοινοφιλής εργασίας, κοινωνικού τουρισμού και κατασκηνώσεις. Αυτά είναι πραγματικά νούμερα. Και να πω κάτι τελευταίο, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Στην υγεία, μόνιμο και επικουρικό προσωπικό, τα τελευταία χρόνια 1.400 άτομα στα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία της Κρήτης. 1.400 άτομα. Πόσες παραπάνω μεθ αναπτύχθηκαν, 15 νέες κλίνες μεθ σε Βενιζέλιο νοσοκομείο και Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Αυτά είναι πραγματικά νούμερα. Αυτά δίνουν αύξηση και προσωπικού και διάθεσης και πόρων. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, μόνο στο υποχείο Επιτροπάκης ότι προγράμματα, κοινωνικά προγράμματα εργασίας, δηλαδή ωφελούμενους από ένα πρόγραμμα, ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία λήγουν σε 8 μήνες, βλέπουμε την κατάσταση που γίνεται σήμερα, λήγουν οι συμβάσεις αυτές, δεν γίνεται καμία μέρνα. Μα και στα νοσοκομεία το ίδιο πράγμα γίνεται. Το επικουρικό προσωπικό είναι. Το επικουρικό προσωπικό να προσλάβουμε, και να κάνουμε μια ερώτηση και να συνεχίσετε. Θα πρώτα προλάβουμε προσωπικό μέσα στην πανδημία, όχι επικουρικό, αλλά μόνιμο. Τι θα λέγαμε εδώ, ότι προλαμβάνεται μόνιμους. Έχει μια διαδικασία το μόνιμο. Δεν είναι άμεσο. Δεν είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι μια προκήρυξη. Οι φορείς έχουν ζητήσει. Η περιφέρεια Κρήτης, οι δήμοι της Κρήτης ζητάνε προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να βγει μια προκήρυξη του ΑΣΕΠ και να καλυφθούν οι θέσεις αυτές. Να μπουν τα νέα παιδιά, ειδικά που έχουν προθήματα, για να πάρουν μια μόνιμη δουλειά. Και όχι να έχουμε αυτό και να έχουμε παρατάσεις και να πηγαίνουμε εμείς όλοι οι αιρετοί και να λέμε να παρακαλάμε τους δικαστές. Μπορούν να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Μα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά κενά, κυρία Δουλγεράκη. Η Δήμη, η αυτοδιοίκηση δεν έχει κενά. Δεν βλέπετε ότι θα ερημώσει η καθαριότητα? Μπορεί να υπάρξει ενίσχυση των μικρομεσαίων, κύριε Μπαριτάκη, αφού το 90% αν θέλετε της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίοι και παραπάνω. Έκθεση Πισαρίδη, αυτό το ποσοστό επικαλούμε. Οι οποίοι έχουν προβλήματα αυτή την ώρα. Μα εμένα με νοιάζει και το τι θα κάνετε εσείς και το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το τι θα κάνετε όλοι σας. Εμένα με νοιάζει ποιος είναι ο λόγος σας για το αύριο, το πραγματικό για μένα που δεν μπορώ να βρω δουλειά. Αυτό λοιπόν, κοιτάξτε. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας υπάρχουν. Να σας πω για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είπατε, ο τρόπος, η φιλοσοφία. 198 επιχειρήσεις θα εισπράξουν τα 7 δις. Αυτά είναι αναφορά του κυρίου Σκυλακάκη, υπουργό αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. 198 επιχειρήσεις. Αντί αυτό να πάει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι από παλιά. Το λέτε γιατί ως φοροτεχνικός ξέρετε. Το ξέρω πολύ καλά. Όχι, ξέρετε κάτι άλλο. Ότι για να μπεις μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης χρειάζεται να έχεις κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις και ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο για να έχεις τη δυνατότητα έτσι ακριβώς να περάσεις μέσα από το σκόπελο που λέγεται έγκριση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, το σύνολο σχεδόν της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Κάνουμε τη ρύθμιση. Δεν θα μπει το 97%. Μία ρύθμιση πραγματικά που δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο την έφερε η κυβέρνηση. Για να κοροϊδέψει επαγγελματίες. Δεν είναι ρύθμιση. Δεν μπορεί να μπει κανείς σε αυτή τη ρύθμιση. Αντί λοιπόν να έρθει και να δει το πρόβλημα. Των 120 δόσεων εννοείται την αναβίωση. Είναι μια αποτυχία. Τι είπα να πει αναβίωση. Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τις ρυθμίσεις, δεν μπορούν να τις αναβιώσουν, δεν μπαίνουν. Αυτά τα ζούμε εμείς καθημερινά. Πού είναι η στήριξη στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Μόνιμο για προσωπικό. Για να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Από εκεί το ξεκινήσαμε. Μα αν θα στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και αναπτυχθεί, εκεί απασχολούνται εκατομμύρια εργαζόμενοι. Από εκεί θα ανοίξουν και νέες θέσεις δουλειάς και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος τομέας θέσεις εργασίας θα πρέπει να συμβαδίζουν, κυρία Δουλειά, και να είναι παράλληλα. Αν δεν στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με ταμείο ανάκαμψη, με το ΕΣΠΑ που τους αποκλείει. Έθελε 5 μέρες, δηλαδή 5 εργαζόμενους. Ποια επιχείρηση είχε τους 5 εργαζόμενους για να κάνει μια πρόταση να μπει στο ΕΣΠΑ?
το κατέβασα στα 3. Και πάλι είναι μικρή, διότι οι περισσότεροι είναι με λιγότερες θέσεις. Πώς λοιπόν θα ενισχυθούν αυτές τις επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση ούτε στις τράπεζες? Δεν μπορούν να περάσουν το κατόφλι των τραπεζών και να ζητήσουν ένα επιχειρηματικό δάνειο. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Επιτροπάκης, με σε θέσεις εργασίας, αλλά και εσείς πριν από λίγο, γιατί και οι δύο αυτοδιοικητικοί, ως αυτοδιοικητικοί, γνωρίζετε τα προβλήματα, υπάρχουν θέσεις εργασίας. Οι Δήμοι έβραν άγγες. Εκτός κοινοφελούς εργασίας, έτσι ακριβώς, για μόνιμες θέσεις εργασίας. Οι Δήμοι, κυρία Δουλγεράκη, έχουν ανάγκες. Δηλαδή, αν αφήσει σήμερα τα κενά, να καλύψει τα κενά των Δήμων, πιστέψτε μου ότι θα μπορέσουν να απορροφηθούν πολλοί, πολλοί εργαζόμενοι στους Δήμους, στην αυτοδιοίκηση, στις περιφέρειες, με θέσεις μόνιμες εργασίας. Κύριε Επιτροπάκη. Με τι βέβαια έχουμε ανάγκη στους Δήμους, και παντού έχουμε ανάγκη. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα να κάνω εδώ. Ερώτημα το οποίο θα απαντήσω αργότερα, αν θέλετε. Αλήθεια, δηλαδή, το πιστεύει κανείς αυτό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν νιώθουν ενισχυμένες, ειδικά τα χρόνια της πανδημίας? 750 εκατομμύρια σε επίπεδο Κρήτης δόθηκαν σε επιστρεπτές προκαταβολές. 700 εκατομμύρια. Να ολοκληρώσει τη σκέψη. 700 εκατομμύρια σε Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ταμείο Γεωδοσίας. 190 εκατομμύρια. Αλήθεια, πόσα χρήματα επιστρέψαν πίσω από την επιστρεπτή προκαταβολή? 22 εκατομμύρια δανειακή στήριξη μέσω Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας. 30 εκατομμύρια για ενίσχυση και ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών μονάδων στην Κρήτη. Όλα αυτά πραγματικά γεγονότα. Μέσα στα χρόνια της πανδημίας ενισχύθηκαν και εργαζόμενοι και κυρίως επιχειρηματίες για να κρατήσουν τα μαγαζιά τους όρθια. Αυτό δεν είναι ψέματα, τόσο μιλούνται να κλείσει τα μαγαζιά. Βέβαια, έκλεισαν με εντολή του κράτους και καλά γίνεται λόγω της πανδημίας. Αλλά ενισχύθηκαν και έμειναν όρθιοι όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες. Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι οι επιχειρηματίες δεν τους στηρίξαμε. Είμαστε δίπλα τους όλα αυτά τα 4 χρόνια. Όλα αυτά τα 4 χρόνια ήμασταν δίπλα και στους εργαζόμενους και στους εργοδότες. Κοιτάξτε, βεβαίως όταν το κράτος κλείνει μια επιχείρηση με κρατική εντολή, θα σαφώς με κάποιο τρόπο πρέπει να στηρίξει. Τώρα μην λέμε τώρα ότι ανακαλύψαμε την Αμερική επειδή στηρίχθηκαν οι επιχειρήσεις, και μάλιστα οι επιστρεπτές με καταβολές, ένα μέρος είναι επιστρεπτέα, επιστρέφει πίσω. Ένα μέρος βεβαίως θα δοθεί ως ενίσχυση, ένα σημαντικό μέρος θα πρέπει να το επιστρέψουν οι επιχειρήσεις. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό, κυρία Δουλγεράκη, μιλάω για τη διαρκή στήριξη των επιχειρήσεων μέσα από προγράμματα, μέσα από την ψηφιακή αναβάθμιση, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι προβλέπετε. Και από τα εκατομμύρια που είπε ο αγαπητός Γιώργος, τα περισσότερα που πήγαν σε πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις, εδώ αν φέρετε τον πρόεδρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του επιμελητηρίου ή των εμπόρων, θα σας πει την πραγματική εικόνα που βιώνουν οι επιχειρήσεις μας. Άρα λοιπόν έχει αυτό που μιλάμε για τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά δίνουν τη μάχη για να κρατηθούν στην καθημερινότητα, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες, στο τραπεζικό σύστημα, οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν αμφισβητούμε τις επιστρεπτές μεταβολές. Και πρώτος εγώ, λόγω της επιχειρηματικής μου ιδιότητα, είπα ότι είναι ένα μέτρο το οποίο βοήθησε πραγματικά σε ένα μεγάλο βαθμό την επιχειρηματικότητα. Δεν φτάνει όμως αυτό. Η στήριξη θα πρέπει να είναι διαρκή, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να μπουν σε ένα ψηφιακό μετασχηματισμό, να μπορούν να προσαρμόσουν τις τεχνολογίες τους, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν νέους υπαλλήλους. Γι' αυτό μιλάμε. Έτσι. Να μπορεί ο πρωτογενής τομέας να παίξει ένα ειδικό ρόλο και μια βαρύτητα, και όχι να είναι ουσιαστικά σε ένα αυτόματο πιλότο πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην αγορά, αλλά να υπάρχουν στοχευμένες ενέργειες και στοχευμένες αγορές που μπορεί η πολιτεία να θέσει κάποιες συγκεκριμένες βάσεις. Νομίζω ότι ο κύριος Επιτροπάκης τοποθετήθηκε και είπε το τι δόθηκε ακόμα και στην περίοδο της πανδημίας. Θέλω, κύριε Επιτροπάκη, κλείνοντας, να απευθυνθείτε εσείς στον κόσμο με ό,τι εσείς πιστεύετε ότι θα θέλετε να του στείλετε ως μήνυμα. Λοιπόν, για μας το μήνυμα των εκλογών είναι ότι πρέπει να δούμε ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών. Για ποιο λόγο κάνουμε εκλογές? Λόγω που κάνουμε εκλογές συγκεκριμένος και απλώς. Πρέπει να εκλέξουμε κυβέρνηση και να εκλέξουμε πρωθυπουργό. Σε αυτή λοιπόν την εκλογική μάχη θα πρέπει όλοι να πάμε και να σκεφτούμε ποιο θα είναι στο τιμόνι της χώρας τα επόμενα 4 χρόνια. Θα πάμε για να επιλέξουμε αυτούς που θα μας εκπροσωπήσουν σε επίπεδο χώρας, αλλά ακόμα σε επίπεδο νομού. Δηλαδή, θεωρούν ότι ο κύριος Μπαρετάκης είναι καταλληλότερος να εκλεγεί από το ΠΑΣΟΚ να ψήσει τον κύριο Μπαρετάκη. Θεωρούν τον κύριο Επιτροπάκη από τη Νέα Δημοκρατία να επιλέξει τον κύριο Επιτροπάκη. Από εκεί πέρα, θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι για τη Νέα Δημοκρατία
εκείνο το οποίο θεωρεί ως σταθερή ρεαλιστική επιλογή είναι να εκλεγεί Νέα Δημοκρατία ισχυρή και να εκλεγεί Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αν είναι δυνατόν αυτοδύναμος. Και η αυτοδυναμία σήμερα δεν είναι κομματική σκοπιμότητα, αλλά είναι εθνική αναγκαιότητα. Διότι η χώρα χρειάζεται να έχει μια σταθερή κυβέρνηση για να έχει ένα σταθερό Πρωθυπουργό, ένα ισχυρό Πρωθυπουργό στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Κύριε Μπαρυτάκη. Κύριε Αντιράκη, ως Πασόκ απευθυνόμαστε στον Έλληνα πολίτη, στην ελληνική κοινωνία και ζητάμε τη στήριξή του. Για το Πασόκ ήταν και παραμένει ένα πατριωτικό κίνημα που προσέφερε στον πολίτη στη δημόσια υγεία, στην κοινωνία, με τις κοινωνικές δομές, με την έρευνα, στους μικρομεσαίους, στους συνταξιούχους, στην καθημερινή φροντίδα των πολιτών. Έχει αναφορά δηλαδή στην ελληνική κοινωνία με συγκεκριμένες δομές, καθιερώθηκε η διάβια, στηρίξαμε την κοινωνία σε δύσκολες ώρες, ανεβάσαμε το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Με αυτή την έννοια, το Πασόκ επανέρχεται και ζητάει την ενδυνάμωση των ποσοστών στις επόμενες εκλογές, προκειμένου να συμβάλλει ουσιαστικά στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών με συγκεκριμένες προτάσεις και με λύσεις. Προσωπικά, εγώ απευθύνομαι στον κάθε πολίτη του νομού Ηρακλείου και ζητάω την ψήφο του, την ενίσχυσή του, ως άνθρωπος προερχόμενος από την αυτοδιοίκηση που γνωρίζει το τοπικό γίγνεσθε, τα προβλήματα και κάτι άλλο. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να μας δει μαζί, τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, να στηρίξουμε ό,τι είναι καλό και ό,τι είναι θετικό για τον τόπο μας, ανεξαρτήτου χρώματος, όλοι μαζί για να φτιάξουμε καλύτερα τον τόπο τον οποίο ζούμε. Κύριε Μπαρυτάκη, κύριε Επιτροπάκη, κύριε Επιτροπάκη, κύριε Μπαρυτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας, τα όσα σήμερα κουβεντιάσαμε, μαθαίνοντας περισσότερα για τις δικές σας τις θέσεις, και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.